Τι είναι τέχνη? Μία ερμηνεία βασισμένη στις ουσιοκρατικές θεωρίες. Ουσιοκρατικές θεωρίες. Κάθε έργο τέχνης πρέπει να έχει ένα νόημα. Εάν δεν έχει νόημα, δεν είναι έργο τέχνης. Ποιο είναι όμως αυτό το νόημα? Εδώ υπάρχει διαφωνία για το ποια είναι η κατάλληλη απάντηση. Σε αυτό το μάθημα θα παρουσιάσουμε τις πιο δημοφιλείς ουσιοκρατικές θεωρίες με παραδείγματα από την ιστορία της τέχνης. Αναπαράσταση. Ένα έργο τέχνης πρέπει να μιμείται την πραγματικότητα. Η καλή τέχνη αντανακλά τον κόσμο, αποτυπώνει αυτό που βλέπει ή το εξειδανικεύει. Εξπρεσιονισμός. Ο σκοπός της τέχνης είναι η έκφραση των συναισθημάτων και των νοητικών διεργασιών του καλλιτέχνη. Η καλή τέχνη εξωτερικεύει με ειλικρίνεια εσωτερικές ψυχικές καταστάσεις. Φορμαλισμός. Το νόημα της τέχνης σχετίζεται με την επιτυχή επεξεργασία των μορφικών στοιχείων, σημείο, γραμμές, σχήματα κτλ. Η καλή τέχνη χρησιμοποιεί τα μορφικά στοιχεία για να προκαλέσει αισθητικά ερεθίσματα σε ευαίσθητους δέκτες. Θρησκευτική τέχνη προβολή ηθικών αξιών. Το νόημα της τέχνης είναι η επικοινωνία σημαντικών ηθικών ή και θρησκευτικών αξιών. Λειτουργική τέχνη. Η τέχνη πρέπει να είναι χρήσιμη. Η καλή τέχνη ρίχνει φως σε σημαντικά ζητήματα της ζωής. Ένα έργο τέχνης είναι πετυχημένο όταν αποτελεί μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού. Για παράδειγμα, παίρνει μία θέση, προτρέπει σε δράση και άλλα. Θεσμική τέχνη. Το ίδιο το έργο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν δεν αναγνωριστεί ως τέχνη από ένα ίδρυμα, θεσμό ή έναν ειδικό. Μη ουσιοκρατικές προσεγγίσεις. Η τέχνη μπορεί να προσεγγιστεί με πολλούς τρόπους. Κάθε απόπειρα να καθοριστεί το περιεχόμενό της ή να οριοθετηθεί με ακρίβεια ο σκοπός της είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Καθώς ο κόσμος αλλάζει, αντίστοιχα αλλάζουν οι έννοιες και τα νοήματά τους. Το νόημα της τέχνης είναι σχετικό και μεταβαλλόμενο. Παραδείγματα μη ουσιοκρατικών προσεγγίσεων. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα καλλιτεχνικών έργων που δημιουργήθηκαν σε ένα μη ουσιοκρατικό πλαίσιο τα συναντούμε στην ενοιολογική τέχνη. Σολ Λεβίτ. Από πολλούς θεωρείται ως ο πατέρας της ενοιολογικής τέχνης. Το 1967 έγραψε τις παραγράφους για την ενοιολογική τέχνη. Η έννοια ενός έργου είναι μεγαλύτερη σημασία από τη φυσική μορφή μέσω της οποίας ο καλλιτέχνης μεταφέρει την ιδέα του. Γλώσσα. Το εργαλείο της ενοιολογικής τέχνης. Η γλώσσα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για τους ενοιολογικούς καλλιτέχνες από τη δεκαετία του 1960. Πολλοί τότε χρησιμοποίησαν τη γλώσσα στη θέση των πιο παραδοσιακών υλικών, όπως τα πινέλα και ο καμβάς. Οι λέξεις έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο και έδωσαν έμφαση στις ιδέες έναντι των οπτικών μορφών. Οι ρίζες του κινήματος. Αν και η ενοιολογική τέχνη ορίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960, οι ρίζες της ανάγονται στο 1917, όταν ο Μαρσέλ Ντισάμ παρουσίασε ένα ορειτήριο ως γλυπτό σε μία ανοιχτή έκθεση γλυπτικής στη Νέα Υόρκη. Οι ενοιολογικοί καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από την απλότητα του μινιμαλισμού, αλλά απέρριψαν τη σχέση του μινιμαλισμού με τη συμβάση της γλυπτικής και της ζωγραφικής ως βασικούς πυλώνες της καλλιτεχνικής παραγωγής. Για τους ενοιολογικούς καλλιτέχνες, η τέχνη δεν χρειάζεται να μοιάζει με ένα παραδοσιακό έργο τέχνης ή ακόμα και να έχει οποιαδήποτε φυσική μορφή.